που είναι ο διοικητής θα έρθει σε λίγο, θα έρθει σε δύο λεπτά. Έχει περάσει ένα τέταρτο, ούτε διοικητής εμφανίστηκε, ούτε τηλέφωνο πήρε και δεν λένε για ποιο λόγο τους χτυπάνε, τους έχουν κάτω, τους έχουν γδάρει τα χέρια και τα πόδια και τους βαστάνε με χειροπέδες. Είναι απαράδεκτο. Ο βουλευτής του κόμματος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Παφίλης, προπυλακίστηκε. Από αυτούς εδώ, οι οποίοι δεν τηρούν ούτε τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας. Και μας μιλάνε για τη δημόσια υγεία. Πού πήγαινε, δεν πήγαινε πουθενά, ήταν εδώ. Σε ρίδι, διάταξη και περιμένανε. Να δουν αν θα τους επιτρέψουν, αν δεν τους επιτρέψουν. Δεν κάναν τίποτα. Σας επιτέθηκαν, κύριε Γραμματέα. Ναι, εμείς τώρα ερχόμασταν. Έγινε κανονική επίθεση ενάντια σε συγκεκριμένους διαδηλωτές που δεν είχαν κάνει τίποτα. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Θα μπορούσαν πολύ καλά να συνοηθούν. Εδώ είμαστε όλοι. Είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ εδώ, είναι άλλοι βουλευτές, εκπρόσωποι και δεν υπάρχει ένας υπεύθυνος. Έχουν δώσει εντολή σε κάποιους, αν τους έχουν δώσει εντολή, γιατί αυτοί μας είπαν ότι τους έχει δώσει ο διοικητής τους εντολή να κάνουν αυτά τα έσχη και να μην τηρούν στοιχειώδη μέτρα προστασίας και να έρχονται ακόμα και να μας ακουμπάνε. Κύριε Γενικέ, διαπραγματευτής αστυνομία σας πλησίασε, σας ζήτησε ποτέ κάτι? Κανένας. Ενώ ξέρουν ότι ο νόμος και η εντολή της κυβέρνησης είναι παρουσία εισαγγελέα να γίνεται και η προειδοποίηση, ας πούμε, για διάλυση συγκέντρωσης και μετά να αρχίσουν να παίρνονται μέτρα, τίποτα δεν έγινε από αυτά. Είναι πλήρης η ασυδοσία και είναι συγκεκριμένη. Πρέπει να τους πάρετε έναν έναν και να πούνε ποιος τους έδωσε την εντολή.